Δημήτερος ούτε καθόλου μετανιωμένος για τη σφοδρή επίθεση που εξεπέλυσε στον πρώην ομάρχη φτιότητα Θανάση Χιμάρα την περασμένη Τρίτη για την απουσία μελετών για το λιμάνι της Τηλίδας επανήλθε ο δήμαρχος της πόλης Απόστολος Γκλέτσος. Με αναλυτικό δελτίο τύπου, στο οποίο παρουσιάζεται όλο το ιστορικό της υπόθεσης, ο Απόστολος Γκλέτσος αναφέρει ότι η μελέτη της πρώην Ομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φτιώτητας με τίτλο Εκβάθυνση Διάβλου και Λιμενολεκάνης Λιμένας Τηλίδας, Επέκταση Προβλήτας και Εκρηπηδωμάτων Λιμένας Τηλίδας δεν καθιστούν σε καμία περίπτωση το έργο αξιοποίησης του λιμένα της Τηλίδας πραγματοποιήσιμο. Συνέχεια όμως δόθηκε και από την παράταξη του Θανάση Χιμάρα. Με γραπτή ανακοίνωση, η Περιφερειακή Σύμβουλη της Ενότητας Φτιότητας του Συνδυασμού Μαζί για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης απαντούν στο Δήμαρχο Στυλίδας. Ότι η πρώην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φτιότητας διέθεσε κατά πρώτον τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση των αναγκαίων μελετών του έργου και παράλληλα ενέταξε την κατασκευή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους καταρχήν 1.300.000 ευρώ. Την άποψη του συνδυασμού του Θανάση Χιμάρα για το συγκεκριμένο θέμα παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Στάρ ο στενός του συνεργάτης Κώστας Κουτσογιανακόπουλος. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία απόρριψη καμιάς μελέτης. Αντιθέτως, δεν δέχεται το master plan η ΕΣΑΛ, η αρμόδια δηλαδή υπηρεσία του Υπουργείου, με βάση χρηματοδοτικό πρότυπο με χρήματα του δημοσίου, δημόσια δαπάνη που λέμε. Ναι. Ουσιαστικά μας λέει δεν έχω. Βρείτε άλλους πόρους, ιδιωτικούς ή άλλους, και αλίμονο, εάν παραφράζοντας αυτά, καταλήγουμε στο μια τρύπα στο νερό. Φοβάμαι ότι ο Δήμαρχος έχει πέσει θύμα παραπληροφορήσεως. Προκαλώντας όμως έτσι την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Στυλίδας Απόστολου Γκλέτσου, ο οποίος παρενέβη τηλεφωνικά στη συζήτηση. Μιλάμε εδώ με τον κύριο Κουτσογιανακόπουλο. Αγαπητέ κύριε Κουτσογιανακόπουλε, επειδή αναφέρατε ότι είμαι θύμα παραπληροφόρησης. Ενδεχομένως. Θα ήθελα λοιπόν να δω τώρα, να ακούσουν όλοι, πόσο πληροφορημένος για το θέμα είστε εσείς. Και ξεκινώ. Πέστε μου σας παρακαλώ, σε ποιο στάδιο είναι η μελέτη. Τι περιλαμβάνει η μελέτη, τι λέει η μελέτη. Δεν έχει ένα στάδιο κύριε Γκλέτσο, έχει πολλά στάδια. Και πολλά υποσύνολα. Λοιπόν, ή θα ανακαλέσετε αυτή την προσβολή, ή αλλιώς εδώ και τώρα θα μου δείξετε πόσο πληροφορημένος είστε εσείς, κύριε Κουτσογιανακόπουλε. Κύριε Γκλέτσο, διαβάζετε σας παρακαλώ το απόσπασμα του. Δεν διαβάζω τίποτα. Διαβάστε αυτό, κύριε Γκλέτσο. Δεν διαβάζω τίποτα, κύριε Λέει η ΕΣΑΛ ότι δεν υπάρχει μελέτη. Λέει η ΕΣΑΛ ότι είναι ακατάλληλη μελέτη. Δεν μου λέτε, κύριε Κουτσογιανακόπουλε. Ή λέει αυτά τα οποία είπα εγώ. Είναι χωροθετημένο το λιμάνι. Γιατί δεν απαντάτε. Αυτά, κύριε Γκλέτσο, χαρακτηρίζονται και προτείνονται μέσα από το αρχικό master plan πρώτα απ' όλα. Κύριε Κουτσογιάννα, στο master plan κρατώ ότι είμαι θύμα παραπληροφόρησης και σας ανταποδίδω ότι είσαστε απληροφόρητος 100%. Πρέπει να πέσουμε με τα μούτρα, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε έργα και πώς θα σώσουμε έργα. Κρατώ και έχουμε εκκρεμότητες στην Ανατολική Φτιότητα. Τις άκουσες ποιες κρατώ είναι. Κρατώ και εγώ αυτό, αγαπητοί κύριοι, και πρέπει να σας χαιρετήσω. Κρατώ αυτό με περίσσια ικανοποίηση. Κύριε Γκλέτσου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Υπηρετούμε τον κόσμο μας, Απόστολε. Συμφωνώ, αλλά να ξέρεις μάλλον, απόλυτα, και δεν είναι κακό και να το, πώς το λένε, παραδεχόμαστε δημόσια, ότι ο κόσμος είναι σε ένα βρασμό. Ναι. Δεν μπορεί όμως να λειτουργούμε έτσι και εμείς, κύριε Γκλέτσο. Γιατί οξύνουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση ενδεχομένως. Κάπου πρέπει να εκτονώνονται όμως τα πράγματα. Στον κόσμο πρέπει να δίνουμε το μέτρο ακριβώς της πραγματικότητας, της σοβαρότητας και της ευθύνης των πραγμάτων. Έγινε αγώνας και προσπάθεια για αυτό το λιμάνι. Και πρέπει να τη συνεχίσουμε αυτή και να τη συνεχίσουμε μαζί. Αν άκουγα αυτά τα λόγια, ότι έγινε αγώνας και πάμε από εδώ και πέρα να το κάνουμε, δεν θα έκανα τίποτα. Αλλά δεν ανέχομαι να μου κουνάει κάποιος το χέρι και να μου λέει: είχαμε έτοιμα τα πάντα και εσείς δεν έχετε κάνει αυτό. Λοιπόν, ανακυκλώνουμε το ίδιο. Ο κύριος Καρέσκος, ο συνάδελφός σας, είπε ότι ο κύριος Νομάρης προτίθεται να κάνει αγωγή εναντίον του Δημάρχου για το όσο του είπε. Αυτό το θέμα εξακολουθεί να υφίσταται, θα καταθέσετε αγωγή. Ειλικρινά σας λέω, κάτι τέτοιο σήμερα που βρεθήκαμε δεν το κουβεντιάσαμε. Μάλιστα. Άρα δεν ξέρω κάτι να σας πω πάνω σε αυτό.